Γιώργο μου. Τι. Τατιάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Παρασύ. Ναι. Ναι, να με ρωτήσεις Γιώργο μου, να με ρωτήσεις. Αν θέλεις απαντήσεις. Έρθει. Από εδώ Μαρία, από εδώ. Διάβαζες φωτορομάντζα όταν ήσουν μικρή? Όταν ήμουν μικρή θα αστείευεσαι. Όταν ήμουν μικρή δεν υπήρχαν φωτορομάντζα. Κλαίω ο κόσμος. Ναι. Τι μένει. Ποια πολύ γνωστή μας ηθοποιός και πλέον TV persona έχει πρωταγωνιστήσει σε φωτορομάντζο? Θα πάρω τις παλιές. Η Μιμή Ντενίση, η Ζωή Λάσκαρη, η Γιούλη Σταμουλάκη. Α, και TV persona. Πόσο μεγάλες... Όχι μεγάλες, τέλος πάντων. Περίμενε. Σταματάω να κάνω το μουγκοθόδωρο. Και σας λέω, να μας πεις Γιώργο. Ωραία, ευχαριστώ. Μου είναι σαν το στόμα. Τι είναι τα φωτορομάντζα? Α, ξεκινάμε από αυτό, τι είναι φωτορομάντζα. Ας ξεκινήσουμε από τι είναι φωτορομάντζα. Παναία μου, Χριστέ μου, πόσο είσαι αγάπη μου, γλυκιά. Υπάρχει μια γενιά, τα πιάνα μου. Είναι τα 15-24, που δεν ξέρουν τι είναι φωτορομάντζα. Δεν ξέρουν τι είναι το φωτορομάντζα. Όταν δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση και οι εκπομπές ήταν πολύ λίγες, οπότε δεν υπήρχαν πολλά σύριαλ. Υπήρχε ο Άγνωστος Πόλεμος και εκεί τελειώναμε. Ήταν η αρχή και το τέλος από σύριαλ. Τα περιοδικά, όλα τα περιοδικά σχεδόν της εποχής, από το Ρομάτζο, από το Θησαύρο, αν θυμάστε, δηλαδή όλα αυτά τα παλιά περιοδικά. Δεν θυμάμαι, θα συνέχισε όμως. Τα παλιά περιοδικά. Το Φαντάζιο. Εγώ το θυμάμαι πάντως και πριν 10 χρόνια στα περίπτερα. Εγώ το Φαντάζιο και το Ρομάτζο το έχω πετύχει να τα διαβάζουν οι θιές στην παραλία όταν ήμουν παιδί. Ωραία. Όλα αυτά τα περιοδικά που διαβάζαν οι θιές στην παραλία είχαν μέσα σύριαλ σαν να είναι φωτογραφημένο σύριαλ. Ναι, αλλά με πραγματικούς ηθοποιούς. Εικονογραφημένο δηλαδή. Με πραγματικούς ηθοποιούς, φωτογραφία, δεν ήταν σκίτσο. Μάλιστα. Και από πάνω είχε αυτές εδώ τις ταμπελίτσες πάνω από τη φωτογραφία και είχε όλη την υπόθεση και εξελισσόταν. Όπως ήταν το Μικι Μάου, αλλά στην πραγματικότητα. Το Μικι Μάου ήταν φωτογραφία. Άμα ήταν ιστορίες, δηλαδή σαν να βλέπεις σαπουνόπερα στο φωτορομάντζο. Διάβαζε τη σαπουνόπερα. Να πούμε τέλος πάντων ποια είναι αυτή η χριστιανή η οποία. Παιδιά, είναι η Έλενα Τσαβαλιά. Η οποία, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, πρωταγωνιστούσε στην προσωπογραφία μιας άγνωστης. Του Νίκου Φόσκολου. Του Νίκου Φόσκολου, γιατί. Ο Νίκος Φόσκολος είχε τελειώσει τότε, μιας που αναφέραμε τον Άγνωστο Πόλεμο και όλα αυτά. Δεν είχε κάποιο σύριαλ στην τηλεόραση, μέχρι να πιάσει τη Λάμψη, με την οποία συνεργάστηκε μετά στη Λάμψη, με την Έλενα Τσαβαλιά, αν θυμάστε. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, λοιπόν, στη δεκαετία του 80, είχε την προσωπογραφία μιας άγνωστης στο ρομάντζο. Το περιοδικό Ρομάντζο, που πρωταγωνιστούσε η Έλενα Τσαβαλιά. Έκανε μία κλέφτρα, η οποία κάτι είχε κλέψει και την κλείσανε φυλακή, τη βάλανε στον Παλαούρο και μετά από τον Παλαούρο βγήκε και την ερωτεύτηκε ένας τύπος, αλλά αυτή το έκρυβε το παρελθόν της. Εγώ δεν είμαι κλέφτρα, είμαι μία τιμία. Και αυτός προσπαθούσε να βρει τι πράγμα έχει και γιατί τι είναι αυτό που μου κρύβει. Δηλαδή, υπόθεση της Λάμψης. Ήταν σε συνέχειες. Νίκος Φόσκολος, Λάμψη. Ο ευλογητός δεν ήτανε. Σε φωτορομάντζο. Αυτό είναι υπόθεση ζαπουνόπερας. Ναι, 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 ναι. Η Λεύτρα που βγήκε από τη φυλακή και κρύβει το παρελθόν της. Λοιπόν, η Έλενα Τσαβαλιά εδώ είναι μωρό. Όταν λέμε μωρό, στην Κούνια σχεδόν. Τώρα, αν σου πω ποια μου θυμίζει, στην άλλη, όχι σε αυτή. Όχι σε αυτή. Σε αυτή. Για πες. Ποια σας θυμίζει, ρε παιδιά? Την Έλλη Στάιν. Όχι, ρε παιδιά. Στην άλλη. Όχι, παρουσιάστρια μου δεν θυμίζει. Και εμένα μου θυμίζει. Μου θυμίζει, παρουσιάστρια Στάνια. Και εμένα. Και εμένα. Και εμένα. Θυμίζει, Στάνια. Πες το. Μην δεν σας θυμίζει λίγο τη Μεναγάκη. Ναι, ναι. Κοίτα στο κοντινό, όταν ήταν μελαχρινή. Ναι. Πραγματικά δεν ήταν και μελαχρινή, έτσι. Είναι με το μπλε το μάτι, το μελαχρινό μαλλί, λευκό δέρμα, έντονα χείλη. Έτσι έχει κάτι. Από ξέρεις τις πολύ παλιές. Ναι, ναι, ναι. Βρε την Έλενα στο φωτορομάντζο, κούκλα. Η Χριστίνα Ιπολίτη το δημοσίευσε στο Κοσμοπολίτη το site. Το ανακάλυψε η Χριστίνα, αφού είναι και συνεργάτες φέτος. Ναι, μάλιστα.